Σας έχω πει. Αυτό το κανάλι είναι η ψυχοθεραπεία μου. Εδώ μιλάμε μόνο για μπάλα. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κανάλι να μιλάω μόνο για ποδόσφαιρο. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανταποκρίνεστε, χαίρομαι που γινόμαστε περισσότεροι, χαίρομαι για κάθε έναν από εσάς που αποφασίζει να γίνει μέλος σε αυτή την παρέα και παροτρύνω φυσικά όλους τους υπόλοιπους να βρείτε εδώ καταφύγιο, να προσπαθούμε εδώ να μιλάμε για μπάλα. Όπως έχετε δει στην κανονική ζωή μου, δηλαδή μακριά από αυτό το κανάλι, εκεί που λειτουργώ πιο στενά ως δημοσιογράφος, αναγκάζομαι, χρειάζεται. Έχω την ανάγκη να παίρνω θέση και σε διαφορετικά πράγματα. Και εδώ καμιά φορά το κάνω, όταν δημιουργώ ένα βίντεο για να μιλήσω για τα θεσμικά, γιατί για μένα εκεί είναι όλη η ουσία των ζητημάτων που αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο. Δεν είναι ένας διαιτητής, είναι η διαιτησία. Είναι ο τρόπος που έχει στηθεί η διαιτησία στην Ελλάδα. Δεν είναι ένας παράγοντας, είναι το τι κάνει το κράτος, το πώς επιτρέπει σε όλους αυτούς να κάνουν αυτά που κάνουν στο ποδόσφαιρο. Άρα, για όλα αυτά τα εισαγγελικά ζητήματα, τα δομικά ζητήματα, τα οργανωτικά, έχω αλλού τρόπο να εκφράζομαι και να μιλάω. Εδώ, μπαλίτσα μάγκες μου. Πρώτα θα πω την άποψή μου σε σχέση με τα ζευγάρια του κυπέλου, αυτά που έχουν μείνει ανοιχτά για την ερχόμενη εβδομάδα. Και μετά θα πω ποιος στα δικά μου μάτια, τούτη τη στιγμή, παίζει καλύτερα. Και άρα ποιος ευνοείται από την επιστροφή των ομάδων στις αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά από την διακοπή των γιορτών. Ξεκινάω με το ΑΕΚ Άρης και με το τι φαντάζομαι ότι θα δούμε στο Άρης ΑΕΚ. Στη Νέα Φιλαδέλφεια εγώ είδα ότι ανάμεσα στις δύο ομάδες οι ποδοσφαιριστές που καταλάβαινα, που ένιωθα ότι καίγονται περισσότερο για να τα καταφέρουν, ήταν οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Πιθανόν να ήμασταν και λίγο προκατηλημένοι, γιατί το είχαμε καταλάβει από τον προηγούμενο καιρό ότι ο Άρης ζει για αυτό το παιχνίδι περισσότερο συγκριτικά με το πόσο ζει η ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ έχει φιλοδοξίες και στο ελληνικό πρωτάθλημα ή μεγαλύτερες φιλοδοξίες από αυτές που έχει ο Άρης βάσει της βαθμολογικής του θέσης στη δεδομένη στιγμή. Αυτό αποτυπώθηκε στο γήπεδο και είναι ένα μέρος της εξήγησης για το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν έκανε καλά πράγματα σε αυτό το παιχνίδι με όρους επιθετικούς. Η ΑΕΚ σε αυτό το μάτς είχε το χαμηλότερο συντελεστή ολοκλήρωσης επιθέσεων, δηλαδή έπεσε κάτω από το 6% στην ολοκλήρωση των επιθέσεων, με το μέσο όρο της να είναι κοντά στο 30%. Είναι χαοτική η διαφορά. Και αυτό μπορεί να οφείλεται στο τι έκανε εκείνη ή το τι δεν έκανε εκείνη. Οφείλεται όμως και στο τι έκανε ο Άρης όταν αμυνόταν και το πόσο καλά ήταν τοποθετημένος και το πόσο συγκεντρωμένος έμεινε, το πόσο πειθαρχημένος ήταν στο πλάνο που είχε φτιάξει ο Άκης Μάτζιος. Μια ομάδα που έχει όλα αυτά τα στοιχεία, τέτοια συγκέντρωση, τέτοιο ζήλο στην εκτέλεση του πλάνου της, είναι μια ομάδα που θέλει να τα καταφέρει. Νομίζω ότι ανάμεσα στις δύο, η ομάδα που ήθελε περισσότερο να τα καταφέρει σε αυτό το πρώτο τους παιχνίδι ήταν ο Άρης. Αλλάζουν τα συναισθήματα και η νοοτροπία μέσα σε μια εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά τον Άρη, εκτιμώ πως όχι. Δεν έχει φυσικό πλεονέκτημα, ή μάλλον έχει πολύ μικρότερο φυσικό πλεονέκτημα, γιατί δεν θα έχει κόσμο. Ναι, οι ποδοσφαιριστές θα νιώθουν πιο οικεία στο δικό τους γήπεδο, αλλά ένα άδειο γήπεδο θα είναι και το άδειο γήπεδο δεν σε βοηθάει, όσο να το ξέρεις καλά. Νομίζω ότι η ψυχολογία του Άρη θα είναι ίδια με αυτή που ήταν στο πρώτο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που θέλει να περάσει. Άρα η ερώτησή μας είναι σχετική με την ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, το οποίο θα την επηρεάσει ψυχολογικά. Δεν γίνεται να μην την επηρεάσει ψυχολογικά. Μπορεί να της τονώσει παραπάνω το ηθικό, μπορεί να της ρίξει το ηθικό, ανάλογα με το αποτέλεσμα στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Άρα εδώ δεν είναι πολύ εύκολο να δεις με τι αγωνιστική νοοτροπία και τι ψυχολογική προετοιμασία θα έχει πάει η ΑΕΚ στην ρεβάνς. Αν το δεύτερο παιχνίδι άρχιζε αμέσως μετά τη λήξη του πρώτου, θα έλεγα ότι ο Άρης έχει το πλεονέκτημα για να περάσει. Επειδή δεν ξέρω ακόμα σε τι ψυχολογική κατάσταση θα βρίσκεται η ΑΕΚ και σε τι αγωνιστική κατάσταση σε σχέση με το ποιοι ποδοσφαιριστές θα είναι διαθέσιμοι, δηλαδή μετά από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, δεν είναι πολύ εύκολο να το πεις. Καταγράφοντας όμως τη στιγμή, λες ότι η ομάδα που έδειξε ότι έχει μεγαλύτερα ένστικτα για να τα καταφέρει και να βρεθεί στην προημιτελική φάση είναι ο Άρης. Και γι' αυτό, για το ψυχολογικό κομμάτι, για την ψυχολογική του κατάσταση, του δίνω προβάδισμα. Φυσικά, η ΑΕΚ είναι η κάτοχος του τροπαίου και είναι μια ομάδα που με τον Αλμέιδα έχει δείξει ότι παλεύει να πετύχει σε όλα. Συνεπώς, δεν θα μου κάνει καθόλου έκπληξη, δεν θα μου προκαλέσει καμία έκπληξη αν τη δω την ΑΕΚ στο δεύτερο παιχνίδι να πεινάει για να τα καταφέρει. Μέχρι εδώ, σε ελληνικά παιχνίδια, δεν το βλέπει συχνά από τη φετινή ΑΕΚ. Αλλά τώρα αρχίζουν τα
κρίσιμα στην σεζόν για την ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Συνεπώς μπορεί να το δούμε από αυτό το παιχνίδι και μετά. Πηγαίνω στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και στο τι μας περιμένει στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα πω ότι μου προκάλεσε έκπληξη η νοοτροπία και η ψυχολογία που είχε ο Ολυμπιακός στο πρώτο διάστημα αυτού του παιχνιδιού. Ήταν μια ομάδα η οποία έβγαλε νεύρο, νεύρο για να περάσει, για να βρεθεί στην επόμενη φάση. Δηλαδή, αν το παιχνίδι έλεγε στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και έλεγε ποια από τις δύο ομάδες θέλει περισσότερο να τα καταφέρει, να συνεχίσει τη διοργάνωση, θα έλεγε ότι είναι ο Ολυμπιακός. Όμως ήρθε η αντίδραση και το νεύρο που έβγαλε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο. Και όχι μόνο μέχρι να ισοφαρίσει, αλλά και μετά. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός μέχρι και στο διάστημα των καθυστερήσεων ήταν μια ομάδα που θέλει να νικήσει, να το πάρει δικό της το παιχνίδι και να πάει στη ρεβάνς με νίκη. Άρα, δεν είναι πολύ εύκολο, βλέποντας αυτό το παιχνίδι, να πεις ποια από τις δύο ομάδες ήθελε περισσότερο να περάσει, ποια θέλει να είναι στην επόμενη φάση. Νομίζω εδώ που βρισκόμαστε ότι και οι δύο το θέλουν. Θεωρητικά, ο Ολυμπιακός έχει ένα πλεονέκτημα. Όχι επειδή παίζει στο Καραϊσκάκι, γιατί θα πω πάλι ό,τι έλεγα και προηγουμένως. Στον καιρό, χωρίς κόσμο στο γήπεδο, εξανεμίζεται αυτό το πλεονέκτημα που δίνει σε μια ομάδα η έδρα της, γιατί δεν έχει τον κόσμο στο πλευρό της. Ο Ολυμπιακός όμως έχει ένα πλεονέκτημα γιατί ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει με την ΑΕΚ ενδιάμεσα. Και αυτό είναι ένα μάτς που το λιγότερο θα τον κουράσει, το περισσότερο μπορεί να του ρίξει το ηθικό. Φυσικά μπορεί και να του αναπτερώσει το ηθικό και να τον τονώσει ψυχολογικά, αν τυχόν έχει καταφέρει να νικήσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Άρα και εδώ υπάρχει μια μεταβλητή που δεν μπορούμε τώρα εδώ να την εκτιμήσουμε. Αν όμως έπρεπε να βγάλουμε τη φωτογραφία της στιγμής και να μιλήσουμε για την κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι δύο ομάδες σε αυτό το παιχνίδι, δεν είναι καθόλου εύκολο να προβλέψεις ποιος θα πάει πιο μακριά. Γιατί δεν είναι και εύκολο να πεις ποια είναι τούτη τη στιγμή πιο ομάδα από την άλλη. Γιατί και οι δύο έχουν αλλάξει προπονητή πολύ πρόσφατα και οι δύο στην διάρκεια ενός αγώνα έχουν σημαντικά σκαμπανεβάσματα και έχουν και στιγμές που οι ποδοσφαιριστές σου δίνουν την εντύπωση ότι δεν έχουν πλήρως κατανοήσει τις αρχές του παιχνιδιού που θέλει ο προπονητής. Είναι δηλαδή ομάδες που υπάρχουν κομμάτια παιχνιδιού που τις βλέπεις και αναρωτιέσαι τι προσπαθούν να κάνουν. Και αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί, να αλλάξει πολύ μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας. Άρα η ρεβάντς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό είναι και από αυτή τη γωνία, αν το κοιτάζεις, ένα πολύ ροκ παιχνίδι που δεν είναι εύκολο να εκτιμήσεις πώς θα πάει. Άρα λέω συμπερασματικά ότι στο κεφάλι μου ο Ολυμπιακός φαίνεται σήμερα ότι έχει ένα προβάδισμα επειδή θα κουραστεί λιγότερο μέχρι την ρεβάνς, αλλά αυτό είναι κάτι υποθετικό. Θα το ξέρουμε μετά την Κυριακή. Και πάω στο παρακάτω. Ποια είναι η ομάδα που τούτη τη στιγμή, με βάση το τελευταίο της αποτύπωμα, τα μάτς που έχει παίξει τον τελευταίο καιρό, είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση? Θα πω αυτό που φαντάζομαι λέμε οι περισσότεροι όταν παρακολουθούμε και έχουμε συνολική εικόνα από την απόδοση των ομάδων. Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έχει τούτη τη στιγμή την πιο καλή δυναμική, γιατί είναι μια ομάδα που ψυχολογικά της έχει δώσει πολύ μεγάλη όθηση η πρόκριση στη φάση των 16 του Conference League και επίσης είναι μια ομάδα η οποία παίρνει πράγματα διαρκώς, μην πω ότι παίρνει όλο και περισσότερα πράγματα από τις μεταγραφές που έκανε το καλοκαίρι. Αν ρίξεις μια πρόχειρη ματιά στις μεταγραφές που έκαναν οι μεγάλες ομάδες το περασμένο καλοκαίρι, φτάνεις σήμερα εδώ που είμαστε, στον Ιανουάριο, σε ένα συμπέρασμα ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει περισσότερα από περισσότερους ποδοσφαιριστές. Και δεν είναι μόνο ότι παίρνει περισσότερα, είναι ότι έχουν μια ροπή να πάρουν ηγετικό ρόλο μέσα στο παιχνίδι. Κυρίως ο Ντεσπότοφ, αλλά και ο Οσντόεφ, μην πω και ο Μεϊτέ, έχουν τέτοια χαρακτηριστικά. Και ο Μπάμπα είναι κάποιος που δίνει ήδη πολλά πράγματα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Συνεπώς λες ότι είναι αρκετοί οι ποδοσφαιριστές που έχουν ήδη βρει τη θέση τους μέσα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και έχουν βάλει και τον Ρασβάν Λουτσέσκου στην δύσκολη θέση να πρέπει να επιλέγει ποιοι από τους ποδοσφαιριστές θα ξεκινούν τα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ νιώθει καλά με τον εαυτό του και το λέω και τώρα μετά και από την ήττα που έκανε από τον Άρη. Άρα έχουμε δει πως διαχειρίστηκε και μια ήττα που δεν του άρεσε. Είναι σίγουρα η ομάδα που νιώθει καλύτερα με τον εαυτό της στη δεδομένη στιγμή συγκριτικά με τις υπόλοιπες που διεκδικούν τον τίτλο. Η ΑΕΚ είναι η επόμενη ομάδα, όχι μόνο επειδή νίκησε τον Ολυμπιακό, αλλά επειδή είναι και μια ομάδα που νιώθει ότι από εδώ και μπρος πατάει σε έναν δρόμο που τον έχει ξαναπατήσει, σε αντίθεση με το ότι τη συνέβαινε όσο καιρό προσπαθούσε να συνδυάσει την ελληνική πορεία με την ευρωπαϊκή πορεία. Όμως το παιχνίδι της ΑΕΚ ακόμα έχει σημαντικά σκαμπανεβάσματα. Έχει καλά διαστήματα, αλλά έχει και μεγάλα διαστήματα στα οποία η απόδοσή της έχει αδυναμίες.
Και δεν αναφέρομαι μόνο στο τελευταίο παιχνίδι, αυτό απέναντι στον Άρη. Στην πραγματικότητα μπορώ να πω ότι αυτό με εμένα μου μοιάζει με μια παρένθεση εξαιτίας του γεγονότος ότι βρέθηκαν πολλοί ποδοσφαιριστές μαζί που δεν έπαιζαν μαζί, με συνέπεια να είναι ασύνδετοι και αυτό να είναι το μεγαλύτερο τους πρόβλημα. Η ΑΕΚ δεν έχει πάρει πολλά από τις μεταγραφές της, όμως έχει πίσω ξανά τον Λιβάη Γκαρσία και άρα έχει λόγο για να περιμένει ότι αυτό από μόνο του είναι ένα γεγονός που μπορεί να ξαναφέρει το παιχνίδι της σε συνδυασμό με το γεγονός ότι επιστρέφει και ο Αραούχο, να φέρει το παιχνίδι της πιο κοντά σε αυτό που έκανε πέρσι. Έχει λόγους να πιστεύει ότι θα γίνει καλά, δεν είναι όμως καλά. Για τον Παναθηναϊκό, κανείς δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη, δεν μπορεί να εκτιμήσει δηλαδή το τι τον περιμένει από εδώ και εμπρός. Διότι έχει αλλάξει προπονητή και έχει πάρει έναν προπονητή ο οποίος είναι παρεμβατικός από την αρχή, από το πρώτο του παιχνίδι και προσπαθεί να αλλάξει τον τρόπο που παίζει ο Παναθηναϊκός και όταν έχει την μπάλα και όταν δεν έχει την μπάλα. Και ακόμη οι ίδιοι ποδοσφαιριστές είναι σε μια διαδικασία που από τη μία ξέρουν ότι τα παιχνίδια καίνε βαθμολογικά, από την άλλη εκείνοι οι ίδιοι ξέρουν ότι ακόμη δεν έχουν αφομοιώσει τις αρχές του παιχνιδιού που ζητά ο Φατίχ Τερίμ. Δεν είναι καθόλου απλή η δική τους κατάσταση. Φυσικά, αν κανείς μου πει ότι θα κάνουν δύο νίκες στα επόμενα δύο παιχνίδια, δηλαδή ότι θα νικήσουν την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια χωρίς καλή απόδοση και ότι θα προκριθούν επί του Ολυμπιακού στο κύπελο χωρίς καλή απόδοση, θα πω ότι αρχίζουν και φτιάχνουν τόσο πολύ το κλίμα, την ψυχολογία τους, που μετά για τον Τερίμ θα είναι μια πιο εύκολη διαδικασία το να καταφέρει να συνεννοηθεί καλύτερα με τους ποδοσφαιριστές. Όμως στη δεδομένη στιγμή δεν ξέρεις αν αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί έχει αναλάβει ένας προπονητής σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, σε έναν μήνα γεμάτο από μεγάλα παιχνίδια, μοιάζει λίγο με ζαριά όλο αυτό που συμβαίνει στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να του καθίσει, μπορεί και όχι. Αλλά με όρους ποδοσφαιρικούς δεν είναι πολύ εύκολο να προσεγγίσεις την κατάσταση και να μαντέψεις το πώς θα εξελιχθεί. Και του Ολυμπιακού η κατάσταση είναι απρόβλεπτη. Έχω διαβάσει ήδη κείμενα και έχω ακούσει λόγια που σε βάζουν να σκέφτεσαι ότι μπορεί ο Κάρλος Καρβαλιάλ να μην μείνει για καιρό στον Ολυμπιακό. Άρα, αν συζητάμε για έναν προπονητή του ενός μηνός που σκέφτεται, καταλαβαίνει και συμπεριφέρεται σαν κάποιος που έχει αρχίσει να αισθάνεται ότι μπορεί και να μην έχει πολύ χρόνο ακόμη στον πάγκο του Ολυμπιακού, αυτό το γεγονός από μόνο του τον βάζει σε μια πολύ περίεργη θέση. Μπορεί να αντιδράσει καλά γιατί είναι ένας πεπειραμένος προπονητής, αλλά δεν είναι και το καλύτερο για έναν προπονητή που έχει αναλάβει ένα μήνα να καταλαβαίνει ότι ένα-δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα μπορεί να τον οδηγήσουν στην έξοδο. Και περίπου το ίδιο θα πω και για τους ποδοσφαιριστές, γιατί και εκείνοι δεν ξέρουν πόσοι από αυτούς θα συνεχίσουν να βρίσκονται στον Ολυμπιακό και πόσοι όχι. Πόσες μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός, πόσους θα αλλάξει. Όλη αυτή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός αγωνιστικά δεν είναι μια εύκολη κατάσταση. Άρα δεν είναι και καθόλου εύκολο να κάνεις μια εκτίμηση και να προβλέψεις. Μπορεί κανείς να πει ότι αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να περάσει επί του Παναθηναϊκού και να συνεχίσει στην επόμενη φάση στο κύπελο, θα φτιάξει την ψυχολογία του και θα αρχίσει να νιώθει καλύτερα με τον εαυτό του. Και πατώντας πάνω σε αυτή την επιτυχία, μπορεί να επενδύσει και να αρχίσει να βελτιώνει και την απόδοσή του. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το εκτιμήσω, να μιλήσω με πιθανότητες για το πόσο πιθανό είναι αυτό να συμβεί ή όχι. Θα πω για ακόμη μια φορά κάτι που είχα πει και όταν στις ημέρες της είδησης της πρόσληψής του. Ο Καρβαλιάλ είναι ένας κανονικός προπονητής. Το ότι δεν έχουμε δει ακόμα πολλά πράγματα από εκείνον, στο δικό μου μυαλό είναι φυσιολογικό. Γιατί ακόμη μαθαίνει. Ακόμη μαθαίνει τους ποδοσφαιριστές που έχει, μαθαίνει το περιβάλλον στο οποίο έχει βρεθεί, την αγωνιστική κατάσταση των άλλων, τα χαρακτηριστικά των άλλων ομάδων. Είναι σε μια πολύ αρχική φάση της δουλειάς του στον Ολυμπιακό για να μπορείς να είσαι αυστηρός και να λες «Μα δεν έχω δει πολλά πράγματα από εκείνον, από την ομάδα του δηλαδή», είτε στην επιθετική της ανάπτυξη, είτε στον τρόπο που συμπεριφέρεται όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια της. Δεν λέω ότι δεν υπήρξαν προπονητές που μέσα σε ένα διάστημα ενός μήνα δεν είχαν δείξει περισσότερα πράγματα και στον Ολυμπιακό και αλλού. Αλλά όχι ότι αυτό εδώ που βλέπουμε μέχρι τώρα μοιάζει αφύσικο. Δεν είναι. Ποια ομάδα από αυτές που διεκδικούν τον τίτλο σήμερα έχει τα μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης της απόδοσής της, δεδομένου ότι οι τρεις στους τέσσερις δεν παίζουν καλά τον τελευταίο καιρό ή δεν παίζουν σταθερά καλά τον τελευταίο καιρό, για να το διατυπώσω διαφορετικά. Ναι, και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν λόγους να πιστεύουν ότι θα παίξουν καλύτερα. Η ομάδα όμως που δείχνει να μεγαλώνει τη δυναμική της από παιχνίδι σε παιχνίδι είναι ο ΠΑΟΚ. Εκεί βλέπεις ότι με την ψυχολογία που έχουν, με αυτά που νιώθουν ότι έχουν πετύχει μέχρι εδώ, με το πρόγραμμα που έχουν, με τις μεταγραφές που είχαν κάνει το καλοκαίρι, με το πόσο αυτοί έχουν προσαρμοστεί, δημιουργείται ένας δρόμος πολύ καλός για τον ΠΑΟΚ. Φυσικά εγγυήσεις
όπως και στην ζωή, δεν κυκλοφορούν στο ποδόσφαιρο. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο Ιανουάριος και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθούμε όλο αυτό μαζί, παρέα. Μέχρι το επόμενο, να είστε καλά.